οργανισμός να το ξαναβαίνει στο Μπέτερ 3. Εάν είναι Μπέτερ 3, Worse 2, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ξαναρωτήσουμε αν είναι πάλι Nux Vomica και δεν έχει αλλάξει κάτι, το αρχικό φάρμακο, και να το επαναλάβουμε πάλι Nux Vomica 1. Το ίδιο ισχύει αν είναι Better 3, Worse 3. Δηλαδή, αλλά εμείς ρωτάμε τον ασθενή και ρωτάω με έναν νομίζω συγκεκριμένο και ωραίο τρόπο. Όταν μου είναι, δεν μου λέει ακριβώς, λέω, ας υποθέσουμε ότι έκανες 3 βήματα μπρος την πρώτη, δεύτερη, τρίτη του βδομάδα. Πόσα βήματα έκανες πίσω? 1 βήμα πίσω, 2 ή 3. Σου λέει 3. Δηλαδή είσαι όπως ήσουν πριν, σε ξαναδώ. Όχι τόσο. Εντάξει, πρέπει να τσεκάρουμε πάντα αυτά που μας λέει, αλλιώς μπουρδουκλωνόμαστε. Και είναι η τέχνη να το εκμεύσεις αυτό. Θα λάβεις υπόψη, όπως είπαμε, την ιδιοσυγκρασία του, αν είναι μίζερος, αν είναι συγκροτημένη προσωπικότητα, αν είναι συμφιλιάρικο άτομο και ούτω καθεξής. Ή αν είναι άτομο που είναι έξω από τον Ρήνο, που είναι, λίγο, είναι και λίγο έτσι ξυσαμόρφωτος και χαμηλού επίπεδου και δεν πολύ καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν ξέρω, εντάξει, καλά. Τι άλλο μπορεί να συμβεί σε αυτές τις περιπτώσεις όπου βελτιώθηκε στην αρχή και μετά άρχισε να πέφτει? Μπορεί να συμβεί μια στεναχώρια έντονη, μια μεγάλη αλλαγή στη ζωή του. Και ενώ του έδωσε την όθηση το ομοιοπαθητικό φάρμακο, όμως ήρθαν αντίξιες συνθήκες και μας φρενάρανε. Είναι σαν τις παλιές ζυγαριές της μπαλάντζες, όπου έχεις εδώ είναι όπως σου έχει έρθει, έχει 3 κιλά και πας και του βάζεις εσύ 3 κιλά θεραπεία και αρχίζει και γέρνει προς τη βελτίωση. Είναι όμως την κόψη αυτό. Οπότε αν συμβεί για μια στεναχώρια, τον παίρνει από κάτω. Επίσης, έχει σημασία να δούμε αν η χειροτέρευση που αναφέρει έχει να κάνει με παρενέργειες φαρμάκων, χημικών, αλλοπαθητικών φαρμάκων. Ή αν έχει να κάνει με μια αλλαγή στον τρόπο ζωής του. Δηλαδή σου λέει, πήγα πολύ καλά με το στομάχι μου, αλλά τώρα είμαι πάλι χάλια. Διερευνάς όλα τα υπόλοιπα, νόμος του όλου και της ιεραρχίας, και ενώ ψυχικά παραμένει καλύτερα, το στομάχι του χειροτέρευσε, γιατί έκανε τόσο καιρό δίαιτα και μόλις είδε ότι πήγε καλύτερα, πλάκωσε στους παστουρμάδες και στα λουκάνικα και στα διάφορα και άρχισαν τα προβλήματα. Ή βελτιώθηκε κάπως με το πρόβλημά του, στα ψυχικά προβλήματα, παίρνει ένα σωρό ψυχοφάρμακα. Παίρνει τη θεραπεία, πάει πολύ καλύτερα, έχει μια κινητοποίηση Better 3 και σταματάει απότομα τα φάρμακα. Τα υπνοτικά, τα αντικαταθλιπτικά, τα ψυχοσικά, αντιψυχοσικά κλπ. Είναι πολύ πιθανόν, επειδή δεν πρόλαβαμε να τον ανεβάσουμε πολύ, να αρχίσει να κατρακυλάει. Και ιδιαίτερα αν είναι αντίξωες οι συνθήκες. Όλα αυτά πρέπει να τα τσεκάρουμε. Παρότι σας φαίνεται πολύπλοκο, το δεύτερο ιστορικό δεν κρατάει από πάνω από 5, 10, 15 λεπτά. Το πολύ 20 στις δύσκολες περιπτώσεις που δεν έχουμε βγάλει άλλο. Γιατί έχεις την κατεύθυνση, έχεις πληροφορίες ήδη και όλα αυτά σου γίνονται αυτόματα με την εμπειρία, έτσι. Έχω δει, ας πούμε, ένα βιβλίο που έχει γράψει κάποιος ομοιοπαθητικός γιατρός που έλεγε 36 περιπτώσεις του πώς κάνουμε στο follow-up, αν ήταν αυτό και εκείνο, αν ήταν το ένα και το άλλο, αν ήταν και ένα και το άλλο, και έβαζε κάποιους κανόνες μέσα που λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν βγάζεις άκρη με τίποτα. Είναι απλά τα πράγματα, έτσι, στρωτά όπως τα λέμε. Αν εφαρμόζεις τους νόμους και έχεις αποκτήσει την ολιστική σκέψη, όλα αυτά γίνονται αυτόματα και ξεκάθαρα. Γι' αυτό εγώ επιμένω στην φιλοσοφία και στους συμβατικούς νόμους και σε όλα τα υπόλοιπα. Δεν μπορείς να εφαρμόσεις την ομοιοπαθητική
αν η σκέψη σου είναι ηλιστική, αλλοπαθητική, μεριστική, χωριστική, όπως θέλετε πείτε, μηχανιστική. Δεν γίνεται. Διότι θα πεις, πήγε καλά το στομάχι του, άρα δώσα το σωστό φάρμακο. Ρε φίλε, μπορεί να μην έδωσε το σωστό φάρμακο, ψυχικά να μην άλλαξε ή να είναι χάλια, και επειδή πήρε και ένα ζαντάκ και βελτιώθηκε το στομάχι του ή φρόντισε λίγο τη διατροφή του, εσύ από το μεμονωμένο σύμπτωμα στομάχι βγάζει συμπέρασμα ότι είναι better 3. Πάρτα. Τι ομοιοπαθητικό είσαι. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό η σκέψη μας σταδιακά να αρχίσει να μεταμορφώνεται σε κάτι πιο φυσικό και αληθινό και πιο αντικειμενικό. Αυτό σημαίνει η επιστήμη μας. Έτσι. Όπως ένα επιστήμονα στη φυσική, στη βιολογία, στη χημεία, έχει ήδη αποκτήσει έναν τρόπο να λειτουργεί και δεν είναι ο ίδιος ο τρόπος του με τον μη χημικό, μη φυσικό, μη μαθηματικό. Έχει πιάσει τα πράγματα και αρχίζει και τα βάζει σε μια σειρά, μια ιεραρχία και βγάζει άκρη. Ενώ για μας είναι χάος, αν δεν είμαστε μαθηματικοί. Πάμε να μαζέψουμε βρούβες στο χωριό. Είναι η γιαγιά που ξέρει από χόρτα και είναι και κάποιος από την πόλη που δεν ξέρει από χόρτα. Για την, αυτό που έρχεται από την πόλη όλα είναι χόρτα. Ούτε ξέρει πού να τα ψάξει να τα βρει, ούτε ξέρει πότε να τα κόψει, ούτε πώς να τα κόψει, ούτε τίποτα. Ενώ για τη γιαγιά πάει εκεί αυτός που βρίσκουν μανιτάρια και σου λέει, να εδώ, 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 θα ψάξω. Άλλη περίπτωση. Είπαμε, πάμε καλά, πέφτουμε, είναι αυτές κυρίως οι περιπτώσεις. Υπάρχει επίσης η περίπτωση να έχει πάει πολύ καλά, αλλά επειδή η πάθησή του είναι μη αναστρέψιμη ή πολύ έντονη, να δώσουμε μια ανακούφιση, μια αναλαμπή και να ξαναπέσει. Αυτό συμβαίνει σε καρκινοπαθείς σε προχωρημένο στάδιο, σε ψυχιατρικούς ασθενείς, συνδρυματικούς σε προχωρημένο στάδιο. Σε περιπτώσεις όπου έχουμε δηλαδή μια πολύ βαριά κατάσταση, όπου μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβουμε την οξυγόνικα ή κάτι άλλο πιο συχνά ξανά και ξανά. Υπάρχει επίσης η περίπτωση να έχουμε να κάνουμε με άτομα τα οποία είναι ξεροκέφαλα, με ποια έννοια. Έχεις μια κυριαρχική λάχεση, μάνα, σύζυγο, η οποία είναι στα μαχαίρια με το σύζυγό της ή με τα παιδιά της. Εσύ της δίνεις το φάρμακο, είναι το σωστό φάρμακο η λάχεση, πάει πολύ καλύτερα, αλλά επειδή δεν θέλει να αλλάξει και επειδή θέλει εκεί να δίνει γροθιά στο μαχαίρι, να πηγαίνει καλύτερα και να πέφτει και να της ξαναδίνεις λάχεση. Ή κάτι άλλο. Νομίζω καλύψαμε όλες τις περιπτώσεις αυτές. Πάμε παρακάτω, στο μηδέν. Έρχεται και τσεκάρεις και σου λέει ότι είναι μηδέν. Δεν άλλαξε τίποτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σίγουροι ότι δεν άλλαξε τίποτα. Να τα ξεψαχνίσουμε όλα. Γιατί υπάρχουν και οι μίζεροι ασθενείς, όπως είπαμε, και οι χρόνιες περιπτώσεις, και κάτι που έχει μπερδευτεί στη μέση, και μια αντιδότηση, και οτιδήποτε άλλο. Αν λοιπόν σιγουρευτούμε ότι είναι μηδέν, το πρώτο που θα αποκλείσουμε είναι η αντιδότηση. Το δεύτερο που θα αποκλείσουμε είναι να μην έχουμε εδώ... υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να μην έχει δώσει το σωστό φάρμακο ο φαρμακοποιός ή η φαρμακοβιομηχανία να μην το έχει φτιάξει καλά. Για να μην διατηρούμε μύθους, γιατί κυκλοφορούν πολλοί μύθοι σε αυτά τα θέματα. Εγώ προσωπικά, με πολύ μεγάλη εμπειρία, 30 χρόνων, και έχω δει ότι είναι μύθος όλα αυτά που λένε ότι το πρόβλημα με τα φάρμακα και πρόβλημα αυτό. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις και κυρίως είναι οι περιπτώσεις που όπου είναι μια άσχετη βοηθός στο φαρμακείο και μπορεί να δώσει κατά λάθος, λάθος φάρμακο ή ξέρω εγώ αυτή η περίπτωση δηλαδή. Ή τέλος πάντων να το είχε στο ηλιακό φως, ξέρω εγώ, εκτεθειμένο το άμεσο ηλιακό φως και να έχει, ξέρω εγώ, απενεργοποιηθεί το φάρμακο. Στην πράξη, ελάχιστες περιπτώσεις. Μάλιστα, πολλές φορές ασθενείς μου λένε να πάω σε άλλο φαρμακείο, ξέρω εγώ κτλ. Πού, σε ποιο φαρμακείο καλό να πάω, γιατρέ. Και εκεί πρέπει να διαλύσουμε κάποιους μύθους. Ο πρώτος μύθος συντηρείται από κάποιους που θέλουν να στέλνουν σε συγκεκριμένα φαρμακεία για ευνόητους λόγους.
Ο δεύτερος μύθος είναι ότι να πας εκεί που έχει καλά φάρμακα, γιατί μπορεί να μην στα φτιάξει καλά. Είναι μύθος αυτό το πράγμα. Καταρχήν τα φάρμακα εισάγονται ως έτοιμα δυναμωμένα διαλύματα από 4-5 κεντρικά φαρμακεία ή πολλά τα φτιάχνει και ο Κορές εξ αρχής. Και οι φαρμακοβιομηχανίες αυτές, τουλάχιστον τσεκαρισμένες από μένα, από τους ασθενείς δηλαδή και από τα αποτελέσματα, δεν έχουμε πρόβλημα. Τις περισσότερες περιπτώσεις λοιπόν, ο φαρμακοβιομηχανικός, εγώ εξηγώ στον ασθενή αυτό το πράγμα και του λέω ότι όπου και να πας είναι το ίδιο, γιατί δεν τα φτιάχνει κανείς ουσιαστικά στην Ελλάδα. Θεωρείται φαρμακοτεχνικό σκεύασμα, ο φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένο, σου λέει ότι ξέρεις, εγώ τα φτιάχνω, γιατί νομικά πρέπει να λέει ότι τα φτιάχνει αυτός, έστω σαν καψουλοποίηση. Γεια σου, Αθήνα. Επομένως, στην πράξη δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως, εάν είμαι σίγουρος ότι έδωσα το σωστό φάρμακο, ότι δεν αντιδότησε ο ασθενής και παρόλα αυτά δεν είδε καμία διαφορά, υπάρχει πιθανότητα να το στείλω σε άλλο φαρμακείο. Έτσι. Λίγες είναι οι περιπτώσεις, αλλά πρέπει να είμαι πολύ σίγουρος ότι ήταν το σωστό φάρμακο, ότι έκανε σωστά τη θεραπεία, δεν αντιδότησε και παρόλα αυτά είναι στα ίδια. Άλλη περίπτωση, όπου να μην έχει, να είμαστε χωρίς καμία αλλαγή. Είναι σπάνια οι περιπτώσεις που είναι βαριές περιπτώσεις, διότι ακόμη και στις βαριές περιπτώσεις περιμένουμε τουλάχιστον στο ψυχικό να δούμε κάποια μικροαλλαγή. Όταν λοιπόν είναι μια καθαρή περίπτωση που δεν άλλαξε τίποτα και δεν έχουμε αντιδότηση, έχουμε σωστό φάρμακο, έχουμε σωστό από το φαρμακοποιό φάρμακο, και δεν είναι περίπτωση η τελευταία που είπαμε, τότε αρχίζομαι και το πρώτο που θα εξετάσω είναι τον γιατρό, εμένα. Για να είμαστε σωστοί και σωστοί. Το πρώτο που θα εξετάσω είναι εμένα, τον γιατρό. Η περίπτωση να έχει πάει καθόλου, να μην έχει αλλάξει τίποτα, είναι η περίπτωση όπου όχι μόνο δεν έχω δώσει το όμοιο, αλλά δεν έχω δώσει ούτε συγγενές. Έχω δώσει ένα άσχημο. Τέτοιες περιπτώσεις είναι να είναι ένα συμφιλητικό άτομο και να σε μπερδέψει, να σε δουλέψει ότι είναι ψωδικό άτομο. Και να δώσεις άλλη ιδιοσυγκρασία άσχετη. Να είναι μια λάχιση και να δώσεις μια πλουσαντήλα. Ένα πολύ συχνό λάθος πάρα πολλών ομοιοπαθητικών γιατρών. Γιατί δεν έχουν κάνει μοιασματική ιδιοσυγκρασιακή ομοιοπαθητική. Το να κάνω τα μοιάσματα δεν σημαίνει ότι απλώς έμαθα τα τρία μοιάσματα και τη θεωρία τη γενική. Εγώ αυτό που κατάφερα να δώσω, πιστεύω, είναι ότι όταν μιλάω για τα μοιάσματα, για τη μοιασματική θεωρία, κάθομαι και περιγράφω εκτενώς πώς είναι ο ψωρικός, ο σηκωτικός και ο συμφιλητικός τύπος σαν τάσεις, όσον αφορά αρχές, ιδεολογία, τρόπο σκέψης, πρόθεση, σκέψεις, διανοητικά πρότυπα, πρωτογενή, συναισθήματα, πρωτογενή και δευτερογενή συμπεριφορά. Γιατί αυτό που κάνουμε ως μοιασματική, ιδιοσυγκρασιακή, ομοιοπαθητική, δεν πάει στα συμπτώματα, πάει στα χαρακτηριστικά του ατόμου σε κατάσταση κλινικής υγείας, δηλαδή σε κατάσταση για την ομοιοπαθητική χρόνιας ασθένειας, όπου έχουμε χαρακτηριστικά. Μπορεί να μου χρησιμεύσουν και τα συμπτώματα για να διευκρινίσω αν ένα σύμπτωμα ή μια πάθηση που έχει ο ασθενή μου είναι κατεξοχήν ψωρική, σηκωτική ή συμφιλητική. Αλλά ιεραρχικά και πάλι νόμος της ιεραρχίας, νόμος του όλου, πρώτα έρχονται τα μοιασματικά χαρακτηριστικά, μετά τα ψυχικά χαρακτηριστικά και μετά τα γενικά σωματικά χαρακτηριστικά. Μιλάω πάντα για χαρακτηριστικά, όχι για συμπτώματα. Μια άλλη πιθανότητα είναι αν κάνω keynote prescribing ή repertorizing, πάρα πολλές φορές θα καταλήξω να δώσω άλλο φάρμακο. Ή σας εξήγησα ότι πάντα στη μοιασματική, ιδιοσυγκρασιακή, ομοιοπαθητική και θα σας ζαλίσω με αυτό το πράγμα, επιλέγουμε χρόνιες, βασικές, πολύχρηστες ιδιοσυγκρασίες.
γιατί στοχεύουμε στη βαθιά ομοιοπαθητική θεραπεία και στις χρόνιες προδιαθέσεις. Δεν επιλέγουμε οξείες περιστασιακές ιδιοσυγκρασίες και σε καμία περίπτωση δεν επιλέγουμε φάρμακα που δεν είναι ομοιοπαθητικά αλλά είναι καταχωρημένα στις ομοιοπαθητικές φαρμακολογίες ή στο ρεπέρτορι, αλλά αποτελούν τοξικολογικές εικόνες τεχνητές ασθένειες που δεν αντιστοιχούν σε φυσικά υπάρχουσες ιδιοσυγκρασίες που είναι οι 30, 40, 50 που θα μάθουμε. Με πήρε μια συνάδελφος ομοιοπαθητικός, που δεν είναι απόλυτα ομοιοπαθητικός, έχει μάθει και δει. Και να της πάρω ένα ιστορικό. Και μου λέει, λέγοντας το ιστορικό μου έλεγε, ξέρεις έχω αυτό, αλλά μήπως χρειάζομαι ασάρουν, μήπως χρειάζομαι ξέρω εγώ το τάδε σπάνιο φάρμακο. Και ήταν μια βασική ιδιοσυγκρασία. Δυστυχώς αυτό γίνεται γιατί έχουν διαποτιστεί και δηλητηριαστεί με το keynote prescribing. Να πιάσω ένα σύμπτωμα πυροτέχνημα, ένα σύμπτωμα κλειδί, να στηριχτώ σε αυτό και ας μην κολλάει η γενική ουσιαστική εικόνα του ατόμου. Τι να σε κάνω εγώ αν μου έχεις ένα χαρακτηριστικό keynote, αλλά και πας να μου δώσεις ένα ψωρικό φάρμακο που ταιριάζει σε αυτό τη στιγμή που είναι σε συμφιλητικό ή συγκοντικό άτομο κατ' εξοχή. Είναι μια περιστασιακή ομοιότητα και ή δεν θα έχω αποτέλεσμα ή θα έχω μια περιστασιακή βελτίωση μόνο τοπικά. Εάν έχω δώσει, λοιπόν, αν καταλήξω ότι έδωσα άσχετο φάρμακο, θα πάω να ξαναψάξω να πάρω το ιστορικό εξ αρχής, το ομοιοπαθητικό ιστορικό, θα ξαναρωτήσω παθήσεις κλπ. Θα πιάσω και θα ρωτάω σαν να παίρνω πρώτο ιστορικό. Και μάλιστα μπορεί να μην κοιτάω καν. Πρώτα θα ρωτάω και αφού καταλήξω στο κάθε που ερώτησα, θα συγκρίνω με αυτό που έγραψα. Εάν έχω διαφορές, αν ανακαλύψω μεγάλες διαφορές, ότι κάπου δεν το πιάσα καλά το θέμα, αρχίζω και στρέφομαι σε άλλη ιδιοσυγκρασία. Εντάξει. Και τελικά, καταλήγω σε αυτό που θεωρώ πιο πιθανό, προσπαθώ να το επιβεβαιώσω με ερωτήσεις συγκεκριμένες και μπορεί να ανοίξω και τη ματέρια μέτικα εκεί, ή το ρεπέρτορι και να επιβεβαιώσω και στα σωματικά που εγώ δεν τα χρησιμοποιώ συνήθως, να πάρω δηλαδή τις παθήσεις του και αν έχουν χαρακτηριστικά συμπτώματα να πάω να κάνω και ένα repertorizing πρόχειρο για να μου θυμίσει ιδιοσυγκρασίες ή να μου επιβεβαιώσει αυτό που σκέφτομαι ή να μου το απορρίψει. Βέβαια, πάντα πάω ιεραρχικά, πάντα η επιμονή μου είναι στο να πιάσω ψυχικά το προφίλ του και τη μοιασματική του προδιάθεση, γιατί αυτό θα μου ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πάμε στην επόμενη περίπτωση. Where's 1, where's 2, where's 3. Εδώ ζορίζουν τα πράγματα. Είναι πιο μπερδεμένη η κατάσταση. Αφήνω τη θεραπευτική κρίση έξω, θα την πούμε μετά. Εάν μου έρθει χειρότερα ένα, σε όλα, ή τέλος πάντων σε κάποια. Κάποια στάσιμα, ουδέτερα, και κάποια χειρότερα. Το πρώτο που θα εξετάσω είναι αν υπάρχει κάποιος ερεθιστικός, περιστασιακός, τοπικός, μηχανικός κλπ. Παράγοντας, που μπορεί να είναι μια περίπτωση που είναι ουδέτερη, δεν πήγε καλά, είναι ουδέτερη, δεν έγινε τίποτα, αλλά κάποιος εξωτερικός παράγοντας μου χειροτέρευσε περιστασιακά μόνο ένα κομμάτι του συνόλου. Μπορεί να είναι, όπως είπαμε, κακή διατροφή, μπορεί να είναι κούραση, μπορεί να είναι ξενύχτη, μπορεί να είναι ότι τελείωσε ένα διακοπές και βαριέται να ξαναρχίσει, να μπει στο ρυθμό. Μπορεί να είναι ότι πήρε κάποιο χημικό φάρμακο και του κάνει παρενέργεια, οτιδήποτε μπορεί να τον χειροτερέψει προσωρινά ή κάποια ψυχική κατάσταση, κάποιο στρες που πέρασε και τον χειροτέρευσε προσωρινά. Το σημαντικό είναι ότι αφορά το μέρος και όχι το όλο. Εντάξει. Υπάρχει επίσης η περίπτωση να έχω ένα άτομο που όταν μου έρχεται κατηφορίζει έντονα, εγώ του δίνω ένα φάρμακο που δεν είναι το δικό του και δεν του κάνει τίποτα και αυτός συνεχίζει να κατηφορίζει. Και άρα μου είναι η where's 1 όταν μου έρχεται. Πρέπει να το λάβω υπόψη μου αυτό.
Υπάρχει επίσης άλλη μια πιθανότητα. Να έχει γίνει αυτό που λέω φαρμακευτική απόδειξη, φαρμακευτικό προύδιν. Παρότι είναι ένα συχνό σχετικά φαινόμενο που το βλέπω από συναδέλφους, η εμπειρία μου η προσωπική είναι ότι δεν έχω κάνει ποτέ φαρμακευτικό προύδιν. Γιατί είμαι τζιμάνι? Όχι. Γιατί είμαι αυστηρός στην τήρηση των νόμων της ομοιοπαθητικής. Γιατί χρειάζεται να κάνεις πολύ μεγάλα λάθη και επανειλημμένα για να φτάσεις στο σημείο να κάνει φαρμακευτικό προύδιν, φαρμακευτική απόδειξη. Τι σημαίνει φαρμακευτική απόδειξη? Απόδειξη ξέρετε όλοι τι είναι. Δίνω μια αυτούσια ουσία και μου κάνει δηλητηρίαση. Όμως και παλαιότερα στα προύβινγκς, χρησιμοποιήθηκε μια άλλη τεχνική, προκειμένου για δηλητήρια, όπως το αρσενικό, ο υδράργυρος κλπ, δηλητήρια φιδιών, για να μειώσουμε την πιθανότητα έντονων παρανεργιών, μπορεί να έδιναν δυναμοποιημένη την ουσία. Έτσι, σε χαμηλές δυναμίες, και την έδιναν επανειλημμένα. Και έτσι προκαλούσαν πάλι ένα proving ουσιαστικά φαρμακευτικό. Για να γίνει λοιπόν φαρμακευτικό proving, συμβαίνει το εξής, ότι έχουμε... Τι ώρα είναι, πρέπει να συνεχίσω. Για να γίνει φαρμακευτικό proving, θα πάτε να το διαβάσετε και στην ομοιοπαθητική θεραπευτική αγωγή, το βιβλίο. Θα πρέπει να εφαρμόσεις λανθασμένα έναν νόμο, τον νόμο της... ένα νόμο που δεν είναι νόμος ουσιαστικά, είναι κανόνας και πολλές φορές είναι και λάθος κανόνας. Λάθος η εφαρμογή ή περιορισμένη η εφαρμογή του. Λέει αυτός ο κανόνας ότι αν σου έρθει και... από τον Κέντ ξεκίνησε αυτό. Αν σου έρθει ένας ασθενής και του δώσεις λάχεσης νουξ βρώμικα ένα μη και πάει λίγο καλύτερα και ξαναπέσει, πιθανότατα έπρεπε να του είχες δώσει 10 μη και του δώσες ένα μη και δεν ήταν αρκετό. Ή μπορεί να του έδωσες ένα μη, να τον πήγε μέχρι ένα σημείο και τώρα πρέπει να δώσεις 10 μη. Και μετά πρέπει να δώσεις 50 μη και ξανά 10 μη και ξανά 50 μη. Ή στο μήνα. Ή άλλες περιπτώσεις τραγικές όπου δίνουνε, θα πάρεις για 10 μέρες νουξ βόμικα ένα μη. Νουξ βόμικα ένα μη σήμερα, αύριο, μεθαύριο, για 10 μέρες. Τρελά πράγμα. Για ένα μήνα. Ή κάθε 3 μέρες θα παίρνεις ένα νουξ βόμικα ένα μη. Είναι λάθος να επαναλαμβάνουμε συχνά το ίδιο φάρμακο. Όταν δεν απαιτείται από τον οργανισμό. Όταν λοιπόν πας, αυτός ο νόμος έχει μια περιορισμένη ισχύ από την εμπειρία μου. Δεν είναι νόμος καν, είναι κανόνας. Και δεν χρειάζεται σαν κανόνας. Ή από την εμπειρία μου με το ένα μη, στο 90% των περιπτώσεων είμαστε μέσα. Σπάνια δίνω 10 μη, πάρα πολύ σπάνια έχω δώσει 50. Υπάρχει μια πιθανότητα επίσης, αν είναι ένα παιδάκι και έχει και ένα έντονο έξεμα και φοβάσαι ότι θα σου κάνει θεραπευτική κρίση έντονη και θα τελειωθεί και το παιδί και οι γονείς, να ξεκινήσεις με 30 ή 200. Και εκεί ναι, μπορεί να το αυξήσεις μετά όταν δεις ότι είσαι μέσα σαν φάρμακο και ήπια κινητοποίηση, να το πας στο 200 ή στο 1,5 σταδιακά. Αλλά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όταν δώσεις το φάρμακο και δεν πάει λίγο καλά και πέσει ή δεν αυτό ή δεν πάει τόσο καλά, δεν δίνεις 10 μη. Δεν επαναλαμβάνεις συχνά το ίδιο φάρμακο. Πρέπει να σιγουρευτείς απόλυτα. Γιατί τι συμβαίνει, πού την πατάνε? Δίνουν ένα φάρμακο που είναι άσχετο. Δεν τους πάει πολύ καλά ή πάει λίγο better ένα, γιατί ο ασθενής ελπίζει ότι πήρε και θεραπεία και θα πάει και λίγο καλά. Εκεί λοιπόν το εκλαμβάνει ο λανθασμένα ομοιοπαθητικός γιατρός ως ότι χρειάζεται πιο ψηλή δυναμοποίηση ή επανάληψη και τον πλακώνει στο 1-0-10 μη. Και του βγάζει, του κάνει ένα proving. Του βγάζει δηλαδή μια πρόσθετη εικόνα πάνω από τη δική του εικόνα.
Και εκεί ο ασθενής νιώθει άσχημα και ψυχικά και σωματικά. Έχεις ένα μπέρδεμα των συμπτωμάτων, έχεις καινούρια συμπτώματα που δεν τα έχει, έχεις ένα μπουρδούκλο. Είναι όμως ξεκάθαρο ότι αν έκανες λάθος, που είναι ανθρώπινο την πρώτη φορά και έδωσες ένα άσχετο ή αντίθετο, ότι τη δεύτερη φορά δεν δικαιούσε να κάνεις λάθος. Γιατί λειτουργείς με βάση νόμους σωστούς και δεν δικαιούσε να κάνεις λάθος και να φτάσεις στη φαρμακευτική απόδειξη. Γι' αυτό σας είπα, είναι ότι δεν έχω κάνει ποτέ φαρμακευτικό πλούτο. Έχω δώσει φάρμακα και εξακολουθώ να δίνω κάποιες φορές που είναι παραπλήσια ή μπορεί και άσχετα. Ναι, και θα συνεχίσω μέχρι να πεθάνω να το κάνω, άνθρωπος είμαι. Και όλοι οι καθηγητές. Αλλά δεν δικαιολογούμε αν να μην ξέρω τους νόμους και να μην τους εφαρμόσω σωστά και να πω κάτσε, πού πας, τι κάνεις, πού πας ρε καραμίτρο. Κάτσε κάτω και στύψε το κεφάλι σου και ξαναπροσπάθησε. Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα καταφέρεις να κάνεις proving, γιατί θα πρέπει να το βαράς και να το βαράς τον άλλον ξανά και ξανά. Αλλά το έχω δει να συμβαίνει πολύ συχνά λόγω αυτής της λανθασμένης εκπαίδευσης όσον αφορά αυτή την κατάσταση του κανόνα. Και το έχω δει από γιατρούς που κάνουν ομοιοπαθητική 30 χρόνια, 40 χρόνια, 20 χρόνια. Όταν θα μου έρθει ένας με φαρμακευτικό proving, το μόνο που έχω να κάνω είναι να του δώσω το σωστό φάρμακο. Ούτε θα του πω πιες καφέ να του ρωτήσεις, ούτε τίποτα. Άμα δώσει το σωστό φάρμακο, ξεκαθάρισε μου. Νομίζω ότι καλύψαμε τις περιπτώσεις. Πάμε σε άλλο ένα θεματάκι. Το πολύ σημαντικό που εκεί υπάρχει πάλι ένας μύθος, μια κατάσταση τέλος πάντων φοβερή. Θεραπευτική κρίση. Τι είναι η ολιστική σκέψη μας λέει πάντα. Πιάσ' τον όρο και δες τι είναι. Κρίση θεραπευτική. Έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε τέτοιες παρανοήσεις του τύπου ότι όποτε πάει ο ασθενής στο γιατρό, τον ομοιοπαθητικό, του λένε και του έχουν περάσει το μήνυμα ότι θα ταλαιπωρηθείς για μέρες, εβδομάδες, μήνες, θα σου βγουν όλα και τα παλιά που είχες και καινούργια, θα δερματικά τα πάντα ξέρω εγώ, ψυχικά, αλλά να αντέξεις και θα πας καλά μετά, είναι κάθαρση. Ανοησία, ηλιθιότητα, λανθασμένη εκπαίδευση. Λέω χοντρούς όρους, αλλά με συγχωρείτε, έστω και αν σε έχουν εκπαιδεύσει σωστά, έχεις μια λογική και πρέπει να τα κρίνεις αυτά τα πράγματα. Τι εννοώ με αυτό? Ότι η θεραπευτική κρίση αφορά, πρώτη παρανόηση, η θεραπευτική κρίση δεν αφορά ποτέ το ψυχικό. Ποτέ. Ποτέ των ποτών της ποτής τα ποτά. Όπως θέλετε πείτε το. Γιατί δεν αφορά το ψυχικό? Διότι είναι σωματοποίηση της έντασης που υπήρχε, εκτόνωση σε κατώτερα επίπεδα. Δηλαδή ο οργανισμός, νόμος της ιεραρχίας, νόμος των επιπέδων. Όταν κινητοποιηθεί ο οργανισμός, γιατί η θεραπευτική κρίση είναι κάτι το θετικό, κάτι που το κάνει ο οργανισμός. Ο οργανισμός λοιπόν είναι σοφός, εξορισμού. Άρα αφού είναι σοφός, λειτουργεί με βάση νόμους. Και άμα λειτουργεί με βάση νόμους, λειτουργεί με βάση τον νόμο της ιεραρχίας, που προσπαθεί να μεταφέρει την ασθένεια σε πιο κατώτερα επίπεδα, πιο εξωτερικά, λιγότερα σημαντικά για τη ζωή. Δεν είναι λοιπόν δυνατό να σου χειροτερεύσει ψυχικά ο ασθένειας, ο ίδιος ο οργανισμός με τη σοφία του να χειροτερεύσει ψυχικά το άτομο θεραπευτικά. Δεν γίνεται. Επομένως, η θεραπευτική κρίση αφορά μόνο τα σωματικά. Και θα πούμε και ποια από τα σωματικά μου εδώ. Ποτέ ψυχικά. Μπερδέματα που μπορούν να γίνουν. Να έχει πάει καλά ο ασθενής, να έκανε θεραπευτική κρίση και μαζί με την... να βελτιώθηκε σωματικά. Να έχουμε όλες τις ενδείξεις ότι πήγε καλά και όμως επειδή πέρασε μια στεναχώρια, χειροτέρευσε προσωρινά ψυχικά στην αρχή. Ή και για όλο το διάστημα, αλλά εμείς βλέπουμε ότι συνολικά στα υπόλοιπα πήγε καλά. Είναι ο παράγοντας ο εξωτερικός. Ή να είχε
την περίπτωση που είπαμε, δηλαδή να είχε νεύρα και να άρχισε να βγάζει τα νεύρα του, να τα εκφράζει. Αυτό είναι καλό, αυτό όπως το εξήγησα. Ή να είχε τις πολλές στροφές και να πέσαν λίγο οι στροφές του. Έτσι. Αλλά με τον τρόπο που είπαμε. Επομένως θα πρέπει να αποκλείσουμε τις περιπτώσεις εξωτερικού στρεσογόνου ψυχικού παράγοντα και τις περιπτώσεις αυτές που αναφέρω. Είναι παράλογο να λέμε ότι, δηλαδή, αν ένας ασθενής έχει κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις, θα πάει να πηδήξει από το παράσιο θύρος σαν θεραπευτική κρίση, είναι γελιότητα. Πάμε στα σωματικά. Άρα ο πρώτος και βασικότερος κανόνας είναι ότι η θεραπευτική κρίση συνοδεύεται πάντα ή σχεδόν πάντα από ψυχική βελτίωση. Σαφή. Ή είπαμε και την περίπτωση όπου μπορεί να πει λίγο καλά ψυχικά και να μην το πολύ καλά καταλαβαίνει ο ασθενής, αλλά πήγε σωματικά πολύ καλύτερα στα υπόλοιπα. Όσον αφορά τα σωματικά, ποτέ δεν έχουμε σε όλα τα σωματικά χειροτέρευση. Ποτέ δεν έχουμε χειροτέρευση, πρέπει να πιάσουμε επίπεδα, σε ανατομικά ευρήματα. Δηλαδή, παθολογικά εννοώ. Δηλαδή δεν θα χειροτερεύσει ο κόγκος του, δεν θα χειροτερεύσει η πέτρα του, δεν θα αυξηθεί ο προστάτης του, αν έχει υπερτροφία προστάτη. Δεν θα έχουμε δηλαδή μια χειροτέρευση ανατομικού προβλήματος. Δεν βάζω σε αυτή την περίπτωση ένα έξεμα που φουντώνει ή μια ψωρίαση που φουντώνει. Μιλάμε για παθολογικές καταστάσεις. Ανατομικές αλλοιώσεις μόνιμες, έτσι. Ούτε θα χειροτερεύσει ένα επίπεδο ανατομικό, δεύτερο επίπεδο, βιοχημικό. Δεν θα χειροτερεύσει ποτέ το ζάχαρό του. Δεν θα χειροτερεύσει ποτέ η χοληστερίνη του. Δεν θα χειροτερεύσουν βιοχημικά τέτοια, έτσι. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι εάν έχουμε έναν άνθρωπο που κατηφόριζε στα βιοχημικά του όταν μας ήρθε και στη δεύτερη εξέταση, σε μια επόμενη εξέταση όταν τον είδαμε στο μήνα, βρίσκουμε μια ακόμη στασιμότητα ή και ψιλοχειροτέρευση, μπορεί να μην πρόλαβε η θεραπεία να τον βελτιώσει σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα και να συνέχισε κάτι φορά του, ενώ όμως ψυχικά και στα υπόλοιπα συμπτώματα πήγε καλά. Καλά, μπορεί να συνεχίζει οι βλαβερές συνήθειες. Ναι, οι συνήθειες οι βλαβερές. Δεν μπορεί με παθητική να το κάνει. Από τη μια στιγμή στην άλλη, σαφώς. Πάμε μετά στο επίπεδο των κλινικών συμπτωμάτων. Εκεί, ναι, μπορεί να δούμε χειροτέρευση προσωρινή. Αλλά θα είναι, από την εμπειρία μου, θα δούμε συνήθως, πρώτον, έναν πονοκέφαλο, έντονο. Και συνήθως θα το δούμε αυτό σε συγκεκριμένες ιδιοσυγκρασίες, όχι σε όλες. Πονοκέφαλος έντονος και θεραπευτική κρίση κάνει η Λάχιση, η Βαλεριάνα, η Νουξ Βόμικα, κάνουν τον άτομο διάτυπο. Αυτές όμως είναι θηλυκές διοσυγκρασίες του σώματος. Ναι, αλλά το βλέπουμε και σε άντρες, αλλά είναι κυρίως θηλυκές. Έναν έντονο πονοκέφαλο που μπορεί να κρατήσει ώρες, μέρες ή και μια εβδομάδα, συνήθως μερικές ώρες ή μια-δυο μέρες, και πολλές, και μετά υποχωρεί και πάει προς το καλύτερο. Ή μπορεί να δούμε το άτομο να έχει μια υπνηλία ή μια ζαβλακομάρα στα πλαίσια αυτών που είπαμε ότι πέφτουν οι στροφές και είναι και ένας μηχανισμός για να κερδίσει ενέργεια μέσα ο οργανισμός μέσα από την ξεκούραση ή μπορεί να το ανοίξει και η όρεξη μέσα από τη διατροφή. Σε κάποιον που δεν είχε όρεξη, όχι σε κάποιον που είχε λεμαργία να του αυξηθεί η όρεξη, είναι λογικός ο οργανισμός, δεν είναι τρελός. Ή μπορεί να δούμε σε δερματικά, σε έξεμα ή ψωρίαση εξάρσεις και μάλιστα έντονες, που μπορεί να κρατήσουν μέρες, εβδομάδες ή και μήνα. Μπορεί να δούμε πιο σπάνια σε κάποιες αρθρίτιδες μια έξαρση. Δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει στα δραματικά κυρίως ή σε λειτουργικά συμπτώματα
η θεραπευτική κρίση. Γιατί, γιατί είναι εξωτερικές καταστάσεις και τις βγάζει πιο έντονα για να φύγουν. Δεν μπορεί να χειροτερεύσει, όπως είπαμε, πιο εσωτερικές, πιο ουσιαστικές καταστάσεις. Επομένως, να πάμε στα κριτήρια της θεραπευτικής κρίσης για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό που έχουμε είναι θεραπευτική κρίση. Θα το διαβάσετε και στο βιβλίο το αντίστοιχο, δηλαδή στα συμβάματα στην βαθυντική θεραπευτική αγωγή. Πρώτος κανόνας, συμβαίνει μόνο στην αρχή της θεραπείας, μόνο τον πρώτο μήνα, ποτέ στο δεύτερο, τρίτο, τέταρτο ή μόνο αν μου κάνει μια θεραπεία, σταματήσει ένα χρόνο και μου ξανάρθει. Είναι σαν να είναι πρώτη θεραπεία. Και πιο σπάνια. Μόνο στον πρώτο μήνα, μόνο τις πρώτες μέρες. Συμβαίνει μόνο στα σωματικά, ποτέ στα ψυχικά, δεύτερος κανόνας. Συμβαίνει και ακολουθείται και μετά βελτιώνεται μετά από μερικές μέρες ή εβδομάδες και μάλιστα όχι απλώς βελτιώνεται να επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση αλλά να είναι και καλύτερα. Τέταρτος κανόνας, συνοδεύεται πάντα από ψυχική βελτίωση, από βελτίωση της γενικής κατάστασης, από βελτίωση της γενικής διάθεσης. Μόνο τότε μιλάμε για θεραπευτική κρίση και από την εμπειρία μου συμβαίνει σε ένα 5 με 10% των περιπτώσεων και όπως είπα περισσότερο σε κάποιες ιδιοσυγκρασίες και σε κάποια συγκεκριμένα συμπτώματα. Όλα τα άλλα, ότι θα πρέπει να πάθεις θεραπευτική κρίση για να πας καλά, ότι θα πρέπει να, ότι δεν πετύχαμε το σωστό φάρμακο και δεν πάθεις θεραπευτική κρίση, το να βαφτίζουμε το φαρμακευτικό proving σαν θεραπευτική κρίση που κρατάει μήνες,